φοιτήτρια στη σχολή της Αγγελικής. Την Αγγελική Κοσκερίδου τη γνώρισα από ένα κοινό φίλο. Καμία γνωριμία δεν είναι τυχαία. Ναι. Κάναμε μαζί τη διαφήμιση για τη σχολή της, τη σχολή όλων. Όχι θέραπη. Και άρχισα να παρακολουθώ στη σχολή μαθήματα συνθετικής ψυχοθεραπείας. Κάτι που ήθελα να κάνω πάρα πολύ καιρό. Αλλά για όλα τα πράγματα έρχεται η κατάλληλη στιγμή. Την Αγγελική τη θαυμάζω γιατί καταρχήν είναι μια έξυπνη και ικανή γυναίκα, αυτοδημιούργητη. Γυναίκα που δεν σταματά να ερευνά και να συλλέγει γνώση. Με σκοπό να είναι χρήσιμη στους συνανθρώπους της. Αυτός είναι και ο πιο υψηλός σκοπός. Αυτή είναι η ανάγκη της νέας εποχής, η υπηρεσία. Η υπηρεσία προς τους συνανθρώπους μας. Αυτή είναι η υψηλή αποστολή όλων μας. Να ανοίξουμε την καρδιά μας στην αγάπη και να προσφέρουμε υπηρεσία. Να γίνουμε εξυπηρετητές της ανθρωπότητας. Η Αγγελική αντιλαμβάνεται αυτό το σκοπό και βαθμίζει σε αυτόν τον τρόπο. Πολύ καιρό τώρα. Είναι η καλοσύνη και η ευγένεια. Αυτά που βλέπεις, μόλις τη συναντάς, αυτό καταλαβαίνεις. Μέσα σε αυτή την προσπάθειά της έγραψε και αυτό το χρήσιμο βιβλίο. Θα βρείτε τον εαυτό σας σίγουρα μέσα. Εγώ βρήκα αρκετά θέματα να αφορούν. Είναι ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης που μόνο καλό μπορεί να κάνει. Η ολιστική θεραπεία για την οποία μιλάει η Αγγελική σε αυτό το βιβλίο είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας στις μέρες μας. Ζούμε στη νέα εποχή, οι ενέργειες πουραίων είναι διαφορετικές, η δόνηση είναι υψηλή και οι ανάγκες μας άλλες πια. Η θεραπεία λοιπόν στα θέματα που προκύπτουν πρέπει να είναι διαφορετική, πρέπει να είναι ολιστική. Πρέπει να δράσει όλα τα επίπεδα, στο νοητικό, στο συναισθηματικό και στο φυσικό. Πρέπει να δρά καταρχήν στο λεπτοφύες σώμα, σε αυτό που αποκαλούμε εθερικό σώμα. Το λιγότερο λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε εμείς, σαν άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη νέα εποχή, που θέλουμε να αυξήσουμε τη συνειδητότητά μας, είναι να είμαστε γνώστες, να το ψάξουμε το πλέον, να μην μείνουμε στην άγνοια. Και το βιβλίο αυτό είναι μια καλή αρχή. Είναι σίγουρα ένα βοήθημα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ευχαριστήσω την Αγγελική για όλη την προσφορά της και συγκεκριμένα για αυτή την προσπάθεια που κάνει, συγκεκριμένη με αυτό το βιβλίο. Είμαι χαρούμενη πολύ που την γνώρισα και αισθάνομαι, όταν την γνώρισα και την έκανα φίλη, πιο πλούσια. Σε ευχαριστώ και καλό τάξιδο. Ευχαριστώ, για να τα μου έχεις πει. Εγώ λέγομαι Γιάννης Αναγνωστόπουλος, είμαι γενικός γιατρός, ομοιοπαθητικός. Την Αγγελική τη γνώρισα και εγώ σαν μαθητής. Τελείωσα το διδακτορικό μου στη φυσικοπαθητική και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου στη γιατροφολογία. Σε μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης για αυτό που λέμε ολιστική θεραπεία. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, η θεραπευτική συνείδηση στην Ελλάδα είναι καθαρά φαρμακευτική. Το ξέρετε, γιατί αυτοί ξέρουμε, αυτοί εμπιστευόμαστε. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για θεραπεία στην οποία στοχεύει ο γιατρός ή αν ο στόχος του γιατρού είναι η ίαση, που σημαίνει η λύση του προβλήματος και όχι απλά η ανακούφιση του συμπτώματος. Όταν λέμε ολιστική ιατρική, μιλούμε για ολιστική θεραπεία, μιλάμε για μια θεραπεία η οποία περιλαμβάνει και τα τρία επίπεδα της ανθρώπινης υπόστασης. Θεωρούμε ότι το κεντρικό επίπεδο είναι το πνευματικό επίπεδο, το οποίο περιβάλλεται από το συναισθηματικό επίπεδο, το οποίο περιβάλλεται από το φυσικό επίπεδο, το φυσικό σώμα, και το όριο του ανθρωπίνου οργανισμού με το περιβάλλον είναι το δεύτερο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε πώς πρέπει να δουλεύει η θεραπεία, θα σας πω το εξής.
Ο νόμος ολιστικής θεραπείας βασίζεται στο ότι οποιαδήποτε ασθένεια εκδηλώνεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο έχει επιπτώσεις και σε ένα εξωτερικό επίπεδο και οποιαδήποτε ασθένεια εκδηλώνεται σε ένα εξωτερικό επίπεδο επηρεάζει και τα πιο βαθιά επίπεδα. Υπάρχει ένας νόμος θεραπευτικός όλη αυτή τη διαδικασία. Ότι πρέπει να σπρώξουμε την ασθένεια από τα βαθύτερα επίπεδα προς τα εξωτερικά επίπεδα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι μία ασθένεια η οποία εκδηλώνεται στο δέρμα, όσο βαριά και αντιαισθητική είναι, είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη από μία ασθένεια που όπως καταλαβαίνετε εκδηλώνεται σε συστηματικό επίπεδο ή σε διανοητικό. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να οδηγηθεί ο ασθενής μας σε πίαση αν δεν ασχοληθούμε και με τα τρία αυτά επίπεδα. Γιατί αυτά τα τρία επίπεδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σε αντίθεση με την κλασική αντιμετώπιση, η οποία έχει κατακαιρματίσει το ανθρώπινο σώμα σε ειδικότητες, όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά δυστυχώς η κάθε ειδικότητα ιατρική αντιμετωπίζει μόνο το κομμάτι του σώματος που την αφορά, χωρίς πολλές φορές να είναι η αιτία του συμπτώματος παρά μόνο η αιστεία εκδήλωση του συμπτώματος. Το βιβλίο της Αγενικής έρχεται να γεφυρώσει και να συνδέσει, να συνδυάσει όλα αυτά τα επίπεδα σε μία κοινή αντιμετώπιση και σε μία κοινή θεραπεία η οποία θα οδηγήσει τον ασθενή στην επίδυση την ουσιαστική του προβλημάτου. Θα σταθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που μίλησε που λεγράφει το βιβλίο, το οποίο έχει σχέση με τα ψυχοσωματικά, το στρες και την κατάθλιψη. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι φιλοσοφία. Υπάρχουν συστήματα τα οποία ενώνουν τις ψυχικές διαταραχές με τις σωματικές εκδηλώσεις. Το βασικό σύστημα από όλα αυτά είναι το ενδοκρινικό σύστημα. Κάνει μια πολύ καλή αναφορά στη διάκριση του στρες και του άγχους. Και εδώ θα σταθώ και θα πω δύο κουβέντες. Το στρες, αν κανείς το αναλύσει, κατ' αυτό είναι ένας αμυντικός μηχανισμός. Είναι ο μηχανισμός που μας κινητοποιεί και μας βάζει σε μια διαδικασία η οποία λέγεται fight or flight. Όταν για παράδειγμα περπατάμε σε ένα σκοτεινό δρόμο και δούμε ένα σκυλάκι να κυλήσει, είναι ο μηχανισμός ο οποίος μας βοηθά να αποφύγουμε τον κίνδυνο. Είναι ο μηχανισμός αυτός ο οποίος δίνει όθηση στους μύες. Είναι ο μηχανισμός που δίνει αίμα στους μύες με την ταχυκαρδία, με την αγκυροσυστολή, την περιφερειακή, ακόμα και με τη μυδρίαση. Είμαστε την κουτινοσκοφίτσα, παιδεία, γιατί είναι τόσο μεγάλα μάτια για να σε βλέπω καλύτερα. Ακόμη και με τη βροχοδιαστολή για να παίρνουμε πάρα πολύ περισσότερο αέρα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο κίνδυνο. Το πρόβλημα είναι όταν αυτή η διαδικασία δεν κινητοποιείται από συντηρητικά ερεθίσματα, όπως είναι το οπτικό ερέθισμα ή το ακουστικό ερέθισμα ή η αίσθηση ενός σεισμού, αλλά κινητοποιείται από υποσυνείδητα ή ασυνείδητα ερέθισμα. Γιατί τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει αν περπατάτε έναν δρόμο και δείτε ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατάνω σας και ταραχτείτε, τρέξτε στο πεζοδρόμιο, αλλά θα σας ενοχλήσει σίγουρα να κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση και ξαφνικά νιώσετε αυτό ακριβώς το συνέστημα. Αυτή είναι η κρίση. Η οποία για τους γιατρούς ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν θα πρέπει να το υπάρχει μονόδρομος. Δηλαδή κατά τη δικά ή μόνο δικά. Και ξέρω ποιος είναι αυτό. Τα πράγματα στην προτείνεν περίπτωση θέλουν μια πιο ουσιαστική περίπτωση. Όλη αυτή τη μετέφυγη μπορεί να την βρείτε και
πόσο έντεχνα συνδέονται τα τρία επίπεδα για να οδηγήσουν και τον απλό αναγνώστη. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός, αλλά ακόμη και τον απλό αναγνώστη που θα τον οδηγήσουν να δει τις λύσεις στην όγκο θεραπεία. Εγώ θα τις συγχαρώ, γιατί είναι μια δουλειά η οποία έρχεται να γεφυρώσει και να εξηγήσει και να θεμελιώσει αυτό που πραγματικά λέμε χριστιανοί. Σου εύχομαι να είναι σίδερο κεφάλαιο και καλό τάξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα πρέπει να ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έχει έρθει τη σειρά μου. Εγώ είμαι και την Κατερίνη, η θεραπεία στο βιβλίο. Είμαι ολιστική θεραπεύτρια. Έχω τελειώσει το πτυχιακό του Σχολείου της Υγείας, που είναι θεωρητικά το επίσημο ολιστικό μοντέλο στο οποίο έχω βασίσει και το βιβλίο αλλά και την έρευνα που έχω κάνει γι' αυτό. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε μια προσέγγιση ολιστικής θεραπευτικής, θα ήταν πρέπει να δομηθεί και συγγραφικά το βιβλίο με έναν ολιστικό τρόπο αντίστοιχα. Σίγουρα θα έλεγα ότι η έννοια ολιστικό είναι κάτι που μεταχωρίζει και επηρεάζει το πώς σκέφτομαι εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε θα ήταν παράδοξο και αντίθετο να ξεφύγω από αυτήν την οτροπία στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Οπότε στο βιβλίο συμπεριέλαβα συγκεκριμένη γνώση με έναν ολιστικό τρόπο που αγγίζει έννοιες θεραπευτικές και πρακτικές. Γενικά δεν μου αρέσει να καθυστερώ και να γράφω, μάλλον να μακρηγορώ, αν το πω σωστά. Έτσι, και μου αρέσει να συμπυκνώνω τις έννοιες και να τα λέω λίγο όλα συνοπτικά και να δίνω την ουσία σε λίγο χρόνο. Έμπνευση για τη συγγραφή του αποτέλεσε η ανάγκη επικοινωνίας αυτής της ολιστικής έννοιας με σκοπό την αποκατάστασή της. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούγεται το τίτλος ολιστικό ως όρος και πολλές φορές αρκετοί θεραπευτές αυτονομάζονται ολιστικοί γιατί μπορεί απλά να εφαρμόσουν μία μέθοδο που μπορεί να επιφέρει ολιστικό αποτέλεσμα αλλά δεν μπορεί να ανεπτύσσει κατηγορία του ολιστικού. Αυτό είναι και ο λόγος που ξεκίνησε τη συγγραφή, βασικά ένας από τους λόγους που ξεκίνησε τη συγγραφή του βιβλίου, βασίζοντάς το στην πλέον αποδεκτή επιστημονική προσέγγιση από τις ψυχολογικές υγείας που ανέφερα προηγουμένως. Όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτή η προσέγγιση ο θεραπευτής αγγίζει και παρεμβαίνει σε παραπάνω από ένα επίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα ολιστικό αποτέλεσμα, αφού ναι, μεν επηρεάζει την ψυχοσύνθεση, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε αποτέλεσμα να στελείωση σε ένα σωματικό σύμπτωμα, όπως πριν έτσι ανέφερε και ο Γιάννης για το θέμα του στρες, που το στρες γνωρίζουμε όλοι ότι έχει σωματικά συμπτώματα, όπως τα ανέφερε πριν πολύ ωραία, η ταχυκαρδία, το πώς λειτουργεί έτσι, στον οργανισμό. Αλλά οι περισσότεροι που έχουν στρες και χρόνιο στρες, συνήθως έχουν διάφορα συμπτώματα. Ένα παράδειγμα που είναι και πάθηση, είναι η... Το λέμε, πρέπει να είναι η αλληλεία που έχει φυσικά σωματικά συμπτώματα λόγω του στρες που έχει το αποτέλεσμα αυτό. Μιλάω για το πεπτικό σύστημα. Έτσι, μπράβο, ναι, ευχαριστώ. Για το σύνδρομο του Βαρίσιο Δέρνη. Αυτό που λέμε έτσι λαϊκά σπαστική κολίτιδα, που σχετίζεται άμεσα με το στρες. Και πολλές φορές το πάμε στη συμβατική ιατρική, πλέον αρκετοί γιατροί λένε πήγαινε η ψυχοθεραπεία, αλλά ένα ακόμα αρκετά μεγάλο ποσοστό συνεχίζει να μην αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια. Και έχει αποδειχθεί πλέον ότι η σπαστική κολίτιδα χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Διαχείριση άγχους, διαχείριση στρες με τεχνικές. Λοιπόν. Ωραία. Θέλω λοιπόν να πω ότι ναι, μεν η ψυχοθεραπεία επηρεάζει
παραπάνω από ένα επίπεδο της ύπαρξης, αλλά ο θεραπευτής δεν θα το αποκαλεί τον εαυτό του ολιστικό. Έχετε ακούσει κάποιο ψυχολόγο να λέει ότι είμαι ολιστικός? Αυτό συνήθως συμβαίνει λίγο στον πιο αναλυτικό κλάδο. Ο ολιστικός λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ο θεραπευτής που παρεμβαίνει σε παραπάνω από ένα επίπεδο στον άνθρωπο, αλλά ιδανικά θα πρέπει να αγγίζει όλα τα επίπεδα του ανθρώπου για να θεωρηθεί τελικά ολιστικός. Αλλά και η προσέγγιση του να θεωρηθεί ολιστική ως προσέγγιση. Αφού λοιπόν αγγίζει το όλο, είναι και ολιστικός και η προσέγγιση αντίστοιχα είναι ολιστική και αξίζει να αυτοποκαλείται έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι και το βιοπσυχοκοινωνικό μοντέλο περιέχει ακόμα ελλείψεις στο να θεωρηθεί εν τέλει ολιστικό, αν τη θεωρείται επιστημονικά αυτό το διάστημα και είναι και επιστημονικά αποδεκτό και ιατρικά αποδεκτό ως ολιστικό μοντέλο. Το γεγονός, αυτός είναι και ο λόγος που η νέα προσέγγιση που θα δείτε ότι αναπτύσσω μέσα από το βιβλίο «Η ολονίασης» εντάσσεται σε αυτό το βιβλίο, γιατί άμεσα σχετίζεται με την έννοια του ολιστικού. Το γεγονός ότι εξελίσσεται το βιοπσυχοκοινωνικό μοντέλο λόγω του ότι παρεμβαίνει τελικά σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπου, είναι γιατί η ολονίασης, έτσι αν έχουμε δει λιγάκι και θα αναφερθώ μέσα στο βιβλίο, για παράδειγμα, στο 101 που επικεντρώνεται στην ολονίασης και έτσι αναφέρεται συνοπτικά, μιλάμε για μια θεραπεία εννέα διαστάσεων στην ουσία, που αγγίζει τη βιολογία, αγγίζει την ψυχολογία, αγγίζει την δυσπλασία, ακόμα και σε επικαρμικό επίπεδο, και θα εξηγήσω λίγο τι εννοούμε αυτό, σε πνευματικό επίπεδο, σε ενεργειακό, επηρεάζει τη φυσική κατάσταση, το κοινωνικό πλαίσιο, την προσωπικότητα και τη φιλοσοφία. Με λίγα λόγια, ακουμπάει ψυχή, σώμα και πνεύμα. Αλλά φυσικά η ψυχή, σώμα και το πνεύμα έχει περισσότερα επίπεδα από αυτά τα τρία. Δεν είναι αρκετό το ψυχή, σώμα, πνεύμα. Γι' αυτό και παραπάνω αναφέρομαι πιο αναλυτικά. Όταν λοιπόν μιλάμε για την βιολογία, μιλάμε για τον οργανισμό. Μιλάμε για τη φυσιολογία του οργανισμού, για το πώς λειτουργεί, για το πώς τα κύτταρα επηρεάζονται μεταξύ τους και το πώς αποδίδουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια φυσιολογία, δηλαδή να είμαστε υγιείς, ή να είναι μια παθολογία. Να έχουμε κάποια πάθηση, κάποια διαταραχή. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει ιατρικά, βιολογικά, τι συμβαίνει στον οργανισμό. Έτσι κάνουμε ονοματολογικές εξετάσεις, δεν κάνουμε ονοματολογικές, αγγίζει την βιολογία. Η ψυχολογία λοιπόν, που όλοι γνωρίζουμε, αγγίζει την ψυχή μας, αλλά αγγίζει την ψυχή σε πλαίσιο και καταγραφής των εγκέφαλων. Δηλαδή δεν είναι απλά η ψυχή, όπως το ορίζει η θρησκεία. Μιλάμε για τα βιώματα. Μιλάμε για το πώς όλο αυτό έχει δομηθεί βιωματικά, όχι μόνο από τη στιγμή της γέννησης, γιατί οι τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα από την κοιλιά της μαμάς ξεκινάνε οι καταγραφές. Και σε λίγο, όταν θα μιλήσω για το καρμικό, υπάρχουν και άλλες θεωρίες που μας είναι ακόμα πιο πίσω. Οπότε, αν ξεκινήσω με το πώς το ορίζει τουλάχιστον τώρα η ψυχολογία, ότι από την κοιλιά της μαμάς ακόμα λαμβάνουμε σήματα. Και έτσι είχα ακούσει μια θεωρία η οποία, παράδειγμα, ήταν μια μαμά που δεν συμπαθούσε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ωραία, και όταν γεννήθηκε το μωρό, αυτό το μωρό για κάποιο λόγο δεν πήγαινε στην αγκαλιά αυτού του ανθρώπου, έκλαιγε συνέχεια. Δεν ξέρω, ίσως έχετε ακούσει τέτοια ιστορία. Μετά πάμε στην ιδιοσυγκρασία. Η ιδιοσυγκρασία είναι κάτι που θα προσπαθήσω κάπως να το εξηγήσω. Ας πούμε, η αγιοπερδική ιατρική το εντάσσει με κάποιες έννοιες όπως είναι η βάτα, δηλαδή το τι ιδιοσυγκρασία είσαι. Βάτα, πίτα, κάθα, όπως το ορίζει η ειδική ιατρική αυτή. Για μένα, η ιδιοσυγκρασία είναι αυτό, αλλά είναι και ο τρόπος που λειτουργεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, βάσει του χαρακτήρα του, είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα, αλλά επηρεασμένος από τα βιώματα, αλλά τελικά το πόσο επηρεάζεται από τις συνθήκες, από τις καταστάσεις, ωραία, είναι κάτι πιο σύνθετο. Όταν λέμε τώρα για καρμικό πεδίο, που λέγαμε στον έγραφο προηγουμένως, αναφέρομαι στο γεγονός ότι υπάρχει κάτι παραπάνω, υπάρχει κάτι πριν από τη γέννηση, ωραία.
Εδώ ακουμπάμε λίγο στο πιο εναλλακτικό, στο πιο μεταφυσικό. Αυτό λοιπόν είναι και το κομμάτι που ίσως ακόμα η επιστήμη φοβάται να τα αγγίξει. Έχει ξεκινήσει να τα αγγίξει, γιατί τώρα πια υπάρχουν έρευνες που έχουν ξεκινήσει να τα αγγίζουν ακόμα και αυτό, έτσι. Αλλά είναι όλα πολύ πρόημα. Για παράδειγμα, η αριθμολογία που είναι μια προσέγγιση Πυθαγόριος που έρχεται από τον Πυθαγόρα, από την Ελλάδα, επικεντρώνεται λίγα στις προηγούμενες ζωές. Θεωρητικά λοιπόν, αν ακόμα αγγίξουμε, αν θέλουμε να είμαστε τελείως ολιστικοί, θα πρέπει να δούμε και το τι φέρνει ο άνθρωπος εδώ. Δηλαδή, τι μαθήματα έχει σκοπό να πάρει. Μέσα λοιπόν της αριθμολογίας μπορεί να εμφανιστούν τα μαθήματα που έχει σκοπό να πάρει. Ωραία. Εδώ είναι που το κάνει λίγο πιο εναλλακτικό και βγαίνουμε λίγο από την επιστήμη. Αλλά θα θεωρούσα άδικο να μην το εντάξω. Γιατί όπως είπα, μιλάμε για κάτι ολιστικό. Οπότε δεν γίνεται να μην λάβουμε υπόψη και την έννοια, OK, από πού προέρχονται όλα αυτά. Ναι, μεν έχω να πάρω κάποια μαθήματα. Γιατί έχω να πάρω αυτά τα μαθήματα συγκεκριμένα. Ωραία. Μιλάμε για το πνευματικό πεδίο που έχει να κάνει από τη μία, θα λέγαμε, με την αίσθηση της θρησκείας, αλλά όχι με την έννοια της θρησκείας που την ορίζει η θρησκεία, αλλά με κάτι ανώτερο, με κάτι πιο υψηλό. Στο πνευματικό, ας πούμε, θα λέγαμε ότι όλες τις θρησκείες έχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Οπότε, θεωρητικά, αν πάμε πάνω στις θρησκείες, υπάρχει μια κοινή γραμμή. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Ωραία. Οπότε ξεπερνάμε λίγο την έννοια της θρησκείας που μας κάνει διαφορετικούς και πάμε λίγο στην ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους και ψάχνουμε να τα δούμε την πηγή και τις κοινές γνωστώσεις. Εκεί πέρα μιλάμε για την πνευματικότητα. Τώρα, η φυσική κατάσταση που είναι κοντά μέσα στην βιολογία, αλλά δεν είναι καθαρά βιολογία, είναι η φυσική κατάσταση όσον αφορά τον οργανισμό πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς είναι η φυσική σου κατάσταση, δεν λέμε στην καθημερινότητα, δεν λέμε πώς είναι η βιολογία σου. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί δηλαδή να έχεις κάποια πάθηση, αλλά να μην φαίνεται στη φυσική σου κατάσταση, να είναι κάτι πολύ πρώιμο. Οπότε πάλι το πιάνουμε λίγο ξεχωριστά. Γιατί πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ασκείται, παράδειγμα, μπορεί να μην ασκείται. Έχει να κάνει και με την κίνηση του σώματος, έτσι όπως τουλάχιστον το ορίζω. Ναι. Το κοινωνικό πλαίσιο, αυτό που έρχεται σίγουρα από το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, όπως το ορίζει συγκεκριμένα, σου λέει δηλαδή ότι παίζει ρόλο ο άνθρωπος αν έχει δουλειά ή δεν έχει δουλειά. Παίζει ρόλο το περιβάλλον του. Παίζει ρόλο η οικογένειά του. Από εκεί που προερχόμαστε. Ωραία. Όλοι επιδράμε μεταξύ του. Και η συστημική προσέγγιση ασχολείται πάρα πολύ με το περιβάλλον και το πώς επηρεάζει το άτομο το ίδιο. Και μετά πάμε στην προσωπικότητα και τη φιλοσοφία. Τα έχω βάλει εγώ μαζί αυτά. Γιατί στην ουσία, όπως έχουμε πει, υπάρχει ο άνθρωπος που έχει ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορεί να γεννιέται ένα παιδί σε μια ίδια οικογένεια, να γίνονται δηλαδή πέντε παιδιά σε μια ίδια οικογένεια, αλλά αυτά τα πέντε παιδιά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Οπότε, βάσει των ίδιων εμπειριών και των ίδιων παρεμβάσεων, σε παρένθεση, που έχουν προκληθεί από την οικογένεια, δηλαδή πώς η οικογένεια συμπεριφέρθηκε στα παιδιά, ας πούμε ότι συμπεριφέρθηκε σε όλους το ίδιο, ωραία. Εκεί πέρα θα δείτε μια προσωπικότητα. Διαφορετική προσωπικότητα θα αναπτύξει το χ παιδί λόγω του χαρακτήρα, διαφορετική το άλλο παιδί. Οπότε παίζουν πολλά ρόλο τελικά για να δομηθεί μια προσωπικότητα. Και η φιλοσοφία έχει να κάνει ακριβώς με τη φιλοσοφία αυτού του ανθρώπου, το πώς σκέφτεται, το πώς λειτουργεί. Οπότε το πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί μπορεί να επηρεάζει και λίγο την προσωπικότητα. Δηλαδή τα θεωρώ ότι είναι λίγο κοντά. Δεν βλέπω τη φιλοσοφία, τη λεστική φιλοσοφία, αλλά τη φιλοσοφία του ίδιου του ατόμου, το πώς σκέφτεται και λειτουργεί. Λοιπόν. Αυτό ήταν για την προσέγγιση. Τώρα για το τέλος, ήθελα να αναφέρω κάποια λόγια για τον τρόπο που δομήθηκε το βιβλίο. Θεωρώ σημαντικό ένα συγγραφέας να δείξει την προσωπικότητά του, μια που μιλούσαμε πριν για την προσωπικότητα, μέσα από τη συγγραφή. Γιατί ένα βιβλίο αισθάνομαι ταυτόχρονα ότι αποτελεί και ένα έργο τέχνης του λόγου. Έτσι, δεν είναι απλά ένα βιβλίο, το γράφουμε. Η βιβλιογραφική θεωρία προλογεί τις επόμενες πιο πρακτικές ενότητες που περιλαμβάνουν ασκήσεις αυτοβελτίωσης που μπορούν να φανούν χρήσιμες για τους θεραπευόμενους, όσους θέλουν να αναπτυχθούν ατομικά, αλλά και τους θεραπευτές για να βελτιώσουν την θεραπευτική τους δράση. Τα αποφεύγματα ασκούν μια πιο φιλοσοφική επιρροή στον αναγνώστη με σκοπό να δώσουν τροπή για σκέψη και περαιτέρω εμβάθυνση. Τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης του στρες, άγχους, κατάθλιψης, πόνου, πείνου, μυαλγίας ελπιστούν να επιφέρουν άμεσες λύσεις και βελτίωση της κατάστασης υγείας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον τρόπο που λειτουργεί η νέα προσέγγιση ολονίασης. Το παραμύθι στο τέλος δίνει μια ευχάριστη νότα με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της self-esteem και το αίσθημα της
αξίας μέσα μας. Εγώ δεν θα ήθελα έτσι να πω παραπάνω λόγια, δεν ήθελα να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Αυτή η πάση λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που βρεθήκατε σήμερα και τα καταφέρατε τελικά. ευχαριστώ σας εσένα φωνευτικά για όλα τα καλά σου λόγια και τον χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο. Σε κατάφερε να είσαι εδώ και εσένα Γιάννη που είσαι ταξιδεύει, ξέρουμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να είσαι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τον Ευδότη φυσικά, τον Μινά, τον Παγιοργίου και την Άιράι που στήριξαν αυτό το έργο και κατευθείαν έτσι το πήρα στην οικογένειά του και το εκδώσαν όλοι μαζί. Και θα ήθελα να ακούσω τις απορίες σας, αν έχετε, να επιλύσουμε γύρω από το βιβλίο για αυτά που ακούσατε σήμερα.